Και πάμε να ξεκινήσουμε με το ρολό μας. Θα φτιάξουμε ένα ρολό χοιρινό που πραγματικά τα έχει όλα. Έχει σάλτσα, έχει γαρνιτούρα, είναι γεμιστό. Και όλα αυτά που σας λέω θα τα φτιάξετε σε ελάχιστο χρόνο. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για το ρολό χοιρινό γεμιστό με σπανάκι θα χρειαστούμε: για το χοιρινό, 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κιλά χοιρινό μπούτι, αλάτι, πιπέρι, 1 κρεμμύδι, 1 κουταλιά της σούπας τιμάρι, 500 γραμμάρια σπανάκι, 1 πιπεριά κόκκινη, 1 πιπεριά πράσινη, 1 πιπεριά κίτρινη, 200 γραμμάρια γραβιέρα και 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή. Για τη γαρνιτούρα θα χρειαστούμε 1 κιλό γλυκό πατάτες, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο και 500 γραμμάρια αρακά. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, θυμάρι και πιπέρι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλουμε το χοιρινό μας. Σε αυτή τη συνταγή έχω πάρει μπούτι, εσείς μπορείτε να πάρετε είτε λαιμό ή και πανσέτα μπορείτε να πάρετε. Απλά με την πανσέτα μας βγει λίγο πιο λιπαρό, αλλά δεν μας πειράζει, κάνει και αυτή μια χαρά. Λοιπόν, έχω πάρει ένα ωραίο μπουτάκι εδώ και θα πάμε να τα ανοίξουμε λίγο. Και όση ώρα τα ανοίγουμε, να βάλω και μια τηγανάρα πάνω στη φωτιά να αρχίζει να ζεσταίνει, γιατί θέλουμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Η γέμιση θα έχει σπανάκι, πιπεριές και γραβιέρα. Νομίζω ότι σας άνοιξε την όρεξη. Οπότε, τέρμα η φωτιά και αρχίζουμε να ετοιμάζουμε το χοιρινό μας. Πολύ απλά, κόψτε εδώ. Και καθώς κόψετε, αρχίζετε να ανοίγετε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερο επιφάνεια για να βάλουμε ομοιόμορφα τη γέμιση μέσα. Εδώ. Μην ασχοληθείτε παραπάνω ώρα, δεν θα σας δείξω κανέναν ιδιαίτερο τρόπο γιατί δεν θα το κάνω δύσκολο. Έτσι, πολύ απλά θα ανοίξω λίγο το χοιρινό μου και καλό είναι να το κάνετε μόνοι σας. Να μην σας το κάνει ο χασάπης, γιατί το έχουμε πει χιλιάδες φορές, θα το ξαναπούμε για άλλη μία. Είναι πολύ ωραίο να χρησιμοποιούμε το μαχαίρι μας, να μαθαίνουμε πώς το κάνουμε σωστά και γενικά με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε και περισσότερο τα φαγητά μας. Αν κόψουμε το χοιρινό εκείνη την ώρα, σίγουρα θα διατηρηθεί καλύτερα από το να είναι κομμένο μέσα στο ψυγείο. Τώρα, αφήνω αυτό στην άκρη. Θα βάλω λίγο αλάτι και πιπέρι. Και μην τολμηθείτε, είναι αρκετό το κρέας μας. Οπότε θέλουμε να έχει άλλο το πίπερο. Γιατί πολλές φορές άλλο το πίπερο είναι πολύ καλά απ' έξω. Αλλά ουσιαστικά το αλάτι και το πιπέρι πρέπει να πάει μέσα να τραβήξει το κρέας μας. Οπότε μην το αμελείτε. Πρέπει οπωσδήποτε να το πιπερώνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω σπανάκι εδώ πέρα πλυμμένο, καθαρισμένο. Τώρα το λαδάκι μας. Εδώ. Και θα ρίξω λίγο στην τηγανάρα μου. Τηγανάρα, μαχαίρια, ξύλα κοπής, όλα αυτά ξέρετε που θα τα βρείτε στο e-shop μας. Είναι τα καλύτερα και σίγουρα θα σας κρατήσουν σχεδόν για πάντα. Και έχω ένα κρεμμυδάκι, θα ψιλοκόψω το κρεμμύδι μου. Εδώ. Αυτό ίσως να μην το έχετε ξαναδοκιμάσει, ένα κρέας γεμιστό με σπανάκι, αλλά πραγματικά σου δίνει μια υπέροχη γεύση. Και είναι έτσι λίγο πιο ολοκληρωμένο και σίγουρα είναι και πιο όμορφο. Γιατί όταν κόβεις το χοιρινό, έχει μέσα αυτό το πράσινο χρώμα του σπανάκι που το κάνει πάρα πολύ δελεαστικό. Τώρα, κρεμμυδάκι μέσα στο τηγάνι. Μπορείτε να βάλετε και σκόρδο, δεν θα βάλω εγώ. Απλά θα ρίξω λίγα μυρωδικά. Τι θέλουμε να βάλουμε, Διονύση? Τυρολίμα. Θυμαράκι είναι αυτό. Ωραίος. Θα βάλουμε θυμαράκι. Μπορούμε να βάλουμε και τυρολίμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά το θυμάρι έτσι πάει περισσότερο με όλα. Όχι πως δεν δροληβάνω, δεν πάει, πάει. Απλά δεν δροληβάνω, παραδείγματος χάρη, δεν θα βάζαμε σε ένα ψάρι. Ή θα βάζαμε, αλλά θα βάζαμε πολύ λίγο, γιατί σκεπάζει όλες τις γεύσεις. Το θυμαράκι είναι έτσι πιο απλό, πάει σχεδόν με όλα, θυμίζει λίγο τη ρίγανη, δεν είναι ρίγανη. Και μας αρέσει να το βάζουμε σε όλα μας τα φαγητά. Λοιπόν, ρίξαμε το θυμάρι μας, ρίξαμε το κρεμμύδι μας, σοτάραμε πολύ καλά. Ίσως να ρίξω λίγο ακόμα λαδάκι, γιατί βλέπετε ότι στέγνωσε τελείως το τηγάνι μου. Και θέλω να ρίξω και το σπανάκι, οπότε θέλουμε λαδάκι. Περίπου 2 κουταλιές σούπα στο σύνολο θα βάλετε. Και ήρθε η ώρα για το σπανάκι μας. Δεν θα το κόψω. Μπορείτε να το σπάσετε στη μέση. Θα το ρίξω έτσι όπως είναι, μεγάλα φύλλα. Για να έχει περισσότερο σώμα μέσα στο φαγητό μας. Αλλά άμα δεν σας αρέσει έτσι να βλέπετε μεγάλα κομμάτια από σπανάκι, μπορείτε να το κόψετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και τι δεν έχω βάλει εδώ, αλάτι και πιπέρι. Το σπανάκι χρειάζεται αλατοπίπερο. Βέβαια, οικονομία, όχι πάρα πολύ. Γιατί όλα τα υλικά που πρέπει να ρίξουμε μέσα πρέπει να είναι νόστιμα. Και πολλές φορές έτσι όταν ετοιμάζουμε λαχανικά,
Νομίζω ότι τους δίνουμε λιγότερη σημασία και πάντα περιμένουμε να μας δώσουν πολύ περισσότερα από αυτή τη σημασία που τους δίνουμε. Δεν ξέρω αν το πιάσετε αυτό που λέω, αλλά όπως βλέπετε στο κρέας, τουλάχιστον αλάτι και πιπέρι έχω βάλει. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο πράγμα ζητάω να κάνετε και από τα λαχανικά. Όταν ετοιμάζουμε λαχανικά, απλά τα βράζουμε και περιμένουμε ένα ενόστιμα. Ε, όχι, θέλουν το λαδάκι τους, θέλουν το αλατάκι τους, θέλουν το πιπεράκι τους. Σωστά δεν λέω, Διονύση? Μα τώρα πρέπει να δίνουμε την ίδια σημασία στα πάντα. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τρώνε αλάτια, πιπέρια και όλα τα υπόλοιπα. Λόγω υγείας, μπορούμε να βάλουμε και υποκατάστατα. Πια έχουν βγει τρομερά υποκατάστατα αλατιού, που σου δίνουν την αίσθηση ότι το φαγητό έχει αλάτι και βέβαια δεν κάνουν κακό στον οργανισμό. Γιατί το αλάτι είναι βασικό υλικό στη μαγειρική, δηλαδή φαγητό χωρίς αλάτι δεν υπάρχει. Το κακό είναι ότι σε υπερβολικό βαθμό δεν είναι καλό για την υγεία μας. Το ξέρουμε όλοι, το προσέχουμε. Και βάζουμε όσο αλάτι πρέπει να βάλουμε. Βλέπετε πόσο ωραίο που έχει γίνει το σπανάκι. Ίσα-ίσα να μαλακώσει, δεν θέλω να το ψήσετε 100%. Ούτε σε θα ψηθεί πολύ ώρα το χοιρινό μας μέσα στο φούρνο. Αυτό που θέλω να κάνετε μόνο είναι να βγάλετε όλη την υγρασία. Δεν θέλουμε υγρασία. Τώρα, όσο ώρα γίνεται το σπανάκι, πάμε να ετοιμάσουμε τις πιπεριές μας. Έχω τρεις πιπεριές, διαφορετικά χρώματα και διαφορετικές γεύσεις. Λοιπόν, και πράσινη, και κίτρινη και κόκκινη. Εδώ. Και εδώ. Πώς θα κόψετε τις πιπεριές? Ειλικρινά, δεν έχει καμία διαφορά. Μπορείτε να τις αφήσετε και ολόκληρα κομμάτια όπως είναι και μετά να κόψετε το χοιρινό και να φαίνονται ωραίες μέσα. Αλλά άμα θέλετε έτσι να πάνε πιο ομοιόμορφα παντού όλες, μπορείτε να κόψετε σε μεγάλα ζουγιέν κομμάτια εδώ. Τέλεια. Και το σπανάκι μου πρέπει να είναι έτοιμο. Θα είναι έτοιμο όταν έχει βγάλει όλη την υγρασία. Δεν θέλουμε καθόλου υγρασία. Το ρίχνετε πάνω από το χοιρινό μας εδώ πέρα. Κοιτάξτε τι υπέροχο που άρχισε να γίνεται. Και θα γίνει πιο υπέροχο σε λίγο που θα βάλουμε και τις πιπεριές. Τώρα, τηγάνι πίσω στη φωτιά. Δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Λίγο ακόμα λαδάκι. Και ήρθε η ώρα να σοτάρουμε τις πιπεριές μας. Ξανά, πιπεριές του τηγάνι. Και τι θα ρίξουμε? Λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι. Λίγο σημασία να τις δώσουμε τις πιπεριές, να μας δώσουν και αυτές σημασία. Να αγαπηθούμε όλοι μαζί και να γίνει το φαγητό υπέροχο. Αλατάκι. Και πιπέρι. Γιατί μπαίνει αυτό το τηγάνι κάθε φορά εδώ μέσα? Θα μαγειρεύω έτσι. Και κατευθείαν γυρνάτε τηγάνι προς τα εδώ και από εκεί και γίνεται μια χαρά. Λοιπόν, θα σουτάρουμε και τις πιπεριές μας πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να μαλακώσουν τελείως και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα και τη γραβιέρα μας. Να σας πω ότι τη γραβιέρα, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο σε εκτίμηση την έχω. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο νόστιμα τυριά που έχουμε στην Ελλάδα. Κάθε τόπος έχει τη δικιά του γραβιέρα και αυτό είναι που μου αρέσει, γιατί όντως από κάθε τόπο παίρνεις μια διαφορετική πρώτη ύλη. Σίγουρα είμαστε διάσημοι για τη φέτα μας στο εξωτερικό, αλλά ένα τυρί που θα έπρεπε όλο το κόσμο να δοκιμάσει είναι τη γραβιέρα της Ελλάδος. Τώρα, θα ρίξω και το τυράκι μου μέσα, εδώ. Πώς σας φαίνεται? Σας φαίνεται πολύ η γέμιση? Είπαμε να κάνουμε κάτι γεμιστό, οπότε ας βάλουμε γέμιση. Μην το λυπηθούμε. Εδώ. Και οι πιπεριές δεν χρειάζεται να ψηθούν τελείως. Απλά λίγο να μαλακώσουν για να μπορέσουμε να φιλίξουμε ωραία το χοιρινό μας. Και οι πιπεριές μας είναι έτοιμες. Ωχ, Παναγία μου, νομίζω πως το παράκανα λίγο με τη γέμιση. Δεν πειράζει, θα γίνει τέλειο. Ρίξε τις πιπεριές πάνω από τη γέμισή μας, εδώ πέρα στο ρολό. Και τώρα ο Θεός να με βοηθήσει να το φιλίξω αυτό το πράγμα. Θα το φιλίξω, δεν είναι στο χέρι του, στο χέρι μου είναι. Θα του δείξω εγώ. Θα δει τι θα πάθει, όπως λέει και ο Χλαπάτσας. Λοιπόν, ελαιόλαδο. Θέλω το σπάγκο μου. Θα φτάσει αυτό. Μια χαρά. Έχω λίγο πάπρικα. Βάλαμε τις πιπεριές, θα βάλω και την πάπρικα. Καπνιστή πάπρικα θα βάλετε. Ή και γλυκιά, μην βάλετε καυτερή, γιατί θα γίνει χαμός. Και πάμε να τη λήξουμε. Θα τη λήξω από εδώ. Μπορεί να φαίνεται too much η γέμιση, αλλά καθώς ψήνεται το χοιρινό, θα μαλακώσουν οι πιπεριές και όλο αυτό θα δέσει και θα γίνει τέλειο. Αλλά άμα βάλουμε λίγη γέμιση τώρα, τι θα γίνει μετά? Θα γίνει τσουρούτικο, δεν θα γίνει ωραίο. Κοιτάξτε πώς τυλίχθηκε. Το βλέπετε? Τέλειο. Ό,τι περισσεύει, πάει μέσα. Τέλειο. Και πάμε να τυλίξουμε. Εδώ. Βάζουμε το σπάγκο. Κάνουμε έναν ωραίο κόμπο. Σταυρόκομπο. Από αυτό τον ωραίο, το δυνατό. Αυτός που πιάνει και κρατάει. Εδώ. Τυλίγουμε. Συνεχίζουμε. Τυλίγουμε. Συνεχίζουμε.
και εδώ. Και τώρα, το ψήσιμο είναι πολύ σημαντικό, αλλά έχει να κάνει με το πώς θέλουμε να το σερβίρουμε. Λοιπόν, υπάρχουν δύο φιλοσοφίες για το πώς μπορούμε να ψήσουμε το συγκεκριμένο φαγητό. Η μία φιλοσοφία λέει ότι το κάνουμε πιο ψητό, τύπου αγγλικό, οπότε ουσιαστικά δεν βάζουμε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο, το ψήνουμε κατευθείαν όσο έχει μέσα στο φούρνο, που αυτή την εκδοχή θα κάνω εγώ. Και η δεύτερη εκδοχή είναι ότι βάζουμε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και το ψήνουμε τύπου ελληνικό για να μαλακώσει πολύ το χοιρινό και να λιώνει στο στόμα. Εγώ θέλω να κρατάει περισσότερο το κρέας, οπότε το ψήσω όσο έχει. Δεν θέλω να λιώσει τελείως, γιατί στο τέλος θα ετοιμάσω και μία σάλτσα. Μία σάλτσα αλλά κρέμ. Οπότε, γι' αυτό το λόγο θα το ψήσω όσο έχει κατευθείαν στο φούρνο, εδώ, στους 200 βαθμούς για περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά. Σε αυτό το μέγεθος, άμα είναι λίγο μεγαλύτερο θα βάλετε λίγο παραπάνω, άμα είναι λίγο μικρότερο θα βάλετε λίγο λιγότερο, γιατί θέλουμε να το κάνουμε πιο roast ψητό της Κυριακής. Γιατί θα κόβουμε κομμάτι, θα έχει κράτημα, θα έχει δομή το κρέας, δεν θα λιώνει τελείως και αυτό είναι που μας αρέσει, επειδή θα ετοιμάσουμε μία σάλτσα. Σε περίπτωση όμως που θέλετε να το κάνετε τύπου ελληνικό, μπορείτε να βάλετε αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα. Θα ψήσετε περίπου στις 3 ώρες αυτό το κομμάτι με αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα. Θα ξεσκεπάσετε και θα συνεχίσετε μέχρι που να πάρει ωραίο χρώμα. Παίρνετε και διαλέγετε. Εγώ θα κάνω την πιο εύκολη εκδοχή, το πιο ψητό φούρνο, το πιο ωραίο γεύμα και θα γίνει καταπληκτικό. Μην φοβάστε τα ακριανά, γιατί δεν θα φύγει η γέμιση από μέσα. Εννοείται θα μείνει μέσα, το τυράκι μας θα λιώσει και θα ενσωματωθεί με όλη την υπόλοιπη γέμιση και ουσιαστικά θα γίνει ένα πολύ νόστιμο χοιρινό. Τώρα, όση ώρα ψήνετε το χοιρινό μας μέσα στο φούρνο, πρέπει να ετοιμάσουμε και κάποιες γαρνιτούρες, γιατί θα κάνουμε ένα τόσο επιβλητικό ψητό φούρνο. Πρέπει σίγουρα να σκεφτούμε και κάτι για να το συνοδεύσουμε. Οπότε έχω πάρει γλυκοπατάτες, έχω πλύνει πολύ καλά απ' έξω. Θα τις κόψω στη μέση, εδώ. Και εδώ. Αυτές είναι μικρούλες, αλλά μας αρέσουνε. Γιατί θέλουμε να βάλουμε περίπου μισή πατάτα στην κάθε μερίδα που θα σερβίρουμε. Δεν ξέρω αν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ γλυκοπατάτες. Γενικά υπάρχουν σε όλα τα μαγαζιά αυτή τη στιγμή. Είναι θρεπτικότατες, έχουν μόνο καλά. Μία κατάλληλη γαρνιτούρα πραγματικά για αυτό το χοιρινό, γιατί δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε πολύ με τη γλυκοπατάτα. Η γλυκοπατάτα το μόνο που θέλει είναι λίγο λαδάκι. Θα το ρίξω εδώ, το ρίξω εδώ. Λίγο λαδάκι. Αλατάκι, πιπέρι. Εδώ. Τώρα, για να ψηθούν οι γλυκοπατάτες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χρησιμοποιήσουμε το φυσικό αλουμινόχαρτο που έχουν. Και αυτό είναι η φλούδα τους. Οπότε ουσιαστικά παίρνουμε όπως είναι και τις βάζουμε να ακουμπάνε από την κάτω πλευρά και από την πάνω πλευρά να είναι η φλούδα μας. Εδώ και εδώ. Το έχω. Το έχω. Τέλειο. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, οι πατάτες θα ψηθούν στον αυτόματο πιλότο, γιατί ουσιαστικά, όπως σας είπα, έχουν το φυσικό αλουμινόχαρτο τους, τη φλούδα, και θα είναι έτοιμες αυτές περίπου σε 30-40 λεπτάκια. Άμα ήταν μεγαλύτερες, θα θέλανε λίγο παραπάνω ώρα. Οπότε, πάνε και αυτές στο φούρνο, εδώ. Πω πω, το χοιρινό άρχισε ήδη να ψήνεται. Και σε 40 λεπτάκια θα τις βγάλω. Και μόλις είναι έτοιμο το χοιρινό και μόλις είναι έτοιμες οι πατάτες, θα ετοιμάσω και τη σαλτσούλα για να σερβίρω. Οι πατατούλες μου είναι έτοιμες και το χοιρινό μου είναι σχεδόν έτοιμο και αυτό, οπότε ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα που σας έλεγα. Λοιπόν, έχω ξεπαγώσει λίγο αρακά, οπότε το μόνο που θα κάνω είναι να πάρω λίγο βουτυράκι, να ρίξω σε ένα ωραίο τηγανάκι εδώ, να το αφήσω να λιώσει. Και πραγματικά ο αρακάς είναι η τέλεια γαρνιτούρα για οποιοδήποτε φαγητό θέλετε να σερβίρετε. Το κάνουμε λίγο μπέρνου αζέτ, ουσιαστικά θέλουμε να καεί, να πάρει τα αρώματα του βουτύρου. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο έχει γίνει. Και μόλις καεί λίγο το βουτυράκι μας, ρίχνουμε μέσα στον αρακά. Μπορείτε να ρίξετε δυο οσμό, μπορείτε να ρίξετε ό,τι άλλα μυρωδικά θέλετε. Εγώ θα πάω μόνο με αλάτι και πιπέρι, δεν θα βάλω τίποτα αρωματικό, γιατί άμα ο αρακάς είναι καλός, δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα παραπάνω. Και πια ο αρακάς το μόνο που χρειάζεται είναι απόψυξη. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Κοιτάξτε εδώ. Και μόλις ζεσταθεί καλά ο αρακάς, βγάλετε στην άκρη. Φανταστική γαρνιτούρα σε 0 χρόνο. Τώρα στο ίδιο τηγανάκι θα πάρω και θα ρίξω λίγο κρέμα γάλακτος και θα κάνω την πιο εύκολη σάλτσα που μπορούμε να ετοιμάσουμε. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε πάρα πολύ ώρα. Λίγο σκορδάκι. Μία σκελίδα σκόρδο, εδώ, ψιλοκομμένη. Βάλτε την μέσα και αφήστε να δώσει τα αρώματά της μέσα στην κρέμα γάλακτος. Και επίσης η κρέμα γάλακτος όταν είναι σκέτη είναι πάρα πολύ δεκτική σε γεύσεις. Τι θέλετε να βάλουμε? Θέλετε να βάλουμε θυμαράκι, θέλετε να βάλουμε δεντρολίβανο, θέλετε να βάλουμε φασκόμηλο, θέλετε να βάλουμε ματζουράνα. Ό,τι σας αρέσει μπορείτε να ρίξετε.
Εγώ επειδή έχω βάλει ούτως ή αλλιώς θυμαράκι μέσα στο χοιρινό μου, δεν θα ρίξω τίποτα άλλο. Θα ρίξω μόνο λίγο θυμάρι και θα κάνω μια υπέροχη σάλτσα θυμαρίσκια με λίγο κρέμα γάλακτος, θυμάρι και σκόρδο. That's it. Αυτό είναι. Πιπεράκι. Αλατάκι. Χαμηλώνω τη φωτιά. Και επειδή θέλω να δώσει όλη τη γεύση το θυμάρι και το σκόρδο μέσα στην κρέμα γάλακτος, σιγά σιγά θα βράσω τη σάλτσα μου. Πρέπει να κάνω το λεγόμενο reduire. Να πέσει η υγρασία, ουσιαστικά να εξατμιστεί το νερό από την κρέμα γάλακτος και να μείνει περισσότερο το βούτυρο, οπότε να γίνει πιο παχύρευτη η σάλτσα μου. Και ήρθε η ώρα να βγάλω το χοιρινό μέσα από το φούρνο. Δεν είναι φανταστικό? Είναι η απόλυτη roast εμπειρία ever. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να βρούμε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να σερβίρουμε. Μυρίζει καταπληκτικά. Οπότε όπως είναι, ζεστούλικο. Κόψτε το σπάγκο. Καλά, καλό θα ήταν λίγο έτσι 10 λεπτά για να τα αφήσετε να ξεκουραστεί. Πάντα σας το λέω. Αλλά τώρα είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε και να σερβίρουμε. Και. Και τώρα μία πολύ, πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση προς όλους. Διονύση, θέλω να πάρεις μέρος κι εσύ σε αυτόν τον κάλο που θα κάνω. Θέλετε να σερβίρω πιατέλα και όλα τα υπόλοιπα ή έχω μία άλλη εναλλακτική? Να κόψω φέτες στο χοιρινό, να βάλω σε μία ωραία πιατέλα και να ρίξω όλη τη σάλτσα παντού για να ρουφήξει η σάλτσα μέσα το χοιρινό. Γιατί έτσι φαίνεται σίγουρα πιο εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι. Αλλά άμα το βάλουμε μέσα στην πιατέλα, θα έχει πιο πολύ ουσία γιατί θα τραβήξει την κρέμα. Θέλουμε να κερδίσει το μάτι ή η γεύση? Η γεύση. Άρα θα κόψουμε και θα βάλουμε σε πιατέλα. Εντάξει. Θέλετε να δείτε μέσα. Αν θέλετε να δείτε μέσα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Μεταφέρουμε το χοιρινό μας. Είναι φανταστικό. Με αυτόν τον τρόπο η αλήθεια είναι ότι κόβεται καλύτερα το κομμάτι με τον τρόπο που ψήσαμε στο φούρνο. Άμα το βάζαμε σε αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα θα είχε λιώσει αυτή τη στιγμή και δεν θα είχε σώμα για να μπορέσουμε να κόψουμε το χοιρινό μας. Αλλά ακούστε, είναι τραγανό και η γέμιση μέσα είναι φανταστική. Πείτε, δεν σας τρέχουν τα σάλια? Τώρα, το μόνο που χρειάζεται αυτό το φαγητό και το χρειάζεται πραγματικά είναι λίγο σαλτσούλα. Και τη σαλτσούλα την έχουμε ετοιμάσει και η Παναγία μου. Και έλα άλλο ένα. Εδώ είσαι. Και όπως σας υποσχέθηκα, με αυτό το χοιρινό κάνεις ένα υπέροχο τραπέζι. Όλοι θα μείνουν ικανοποιημένοι και σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Από γεύση είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι λιγότερο αποτέλεσμα γιατί έχουμε βάλει και τη γραβιέρα μέσα. Έχουμε ψήσει την εντέλεια το χοιρινό μας και μία εκδοχή είναι. Σερβίρουμε έτσι, μαζί με την κρέμα από δίπλα και ο καθένας παίρνει και φτιάχνει το πιάτο του. Η άλλη εκδοχή είναι. Παίρνουμε μία ωραία πιατελίτσα. Και βάζουμε περιμετρικά το χοιρινό μας. Δεν είναι τέλειο. Είναι φανταστικό. Κοίταξε εδώ. Αυτό θα το αφήσω γιατί θα φτιάξω και ένα πιατάκι δίπλα για να σερβίρω και να δείξουμε πώς είναι. Και η κρέμα μας πρέπει να είναι παχύρευση και πρέπει να έχει τις ιδιότητες μιας σάλτσας. Άμα την κρέμα γάλακτος δεν τη βράσουμε λίγο σε ένα τηγανάκι, να εξατμιστεί η υγρασία και να μείνει το περισσότερο βούτυρο ουσιαστικά που έχει η κρέμα γάλακτος, δεν θα μπορεί να κάτσει πάνω στο φαγητό μας. Κοιτάξτε εδώ. Λίγο σκορδάκι και λίγο θυμάρι είναι η πιο απλή σάλτσα που μπορούμε να κάνουμε. Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να κάνω είναι να αφήσω τη σάλτσα από κάτω για να τραβήξει το χοιρινό και καθώς βγάζω ένα σερβίρο να παίρνει κάποιος μαζί για τη σάλτσα. Είναι φανταστικό. Και ρίξτε όλη τη σάλτσα από κάτω. Εδώ. Και ουσιαστικά έχουμε τον αρακάμα. Έχουμε τις πατατούλες μας και οποιοδήποτε θέλει να ετοιμάσει κάτι κατευθείαν ετοιμάζει από όλα αυτά που βλέπει μπροστά του. Είναι πιο ρουστικ το φαγητό μας σήμερα. Θα πάρω ένα ρουστικ πιατάκι και θα βάλω αρακά. Αυτά τα μαύρα κομματάκια που βλέπετε μέσα στον αρακά είναι το μπέρνουαζέ, το βούτυρο που έχει καεί και έχει δώσει όλη αυτή την υπέροχη γεύση. Θα βάλω μία πατάτα ανάποδα. Κοιτάξτε τι ώρα που έχει γίνει. Θα πάρω λίγο χοιρινό. Θα βάλω εδώ. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι, λίγα μυρωδικά.
Λίγο πιπεράκι. Και βουαλά. Τέλειο. Για το ρολό χοιρινό γεμιστό με σπανάκι. Ανοίγουμε το κρέας με ένα μαχαίρι και ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο το κρεμμύδι. Προσθέτουμε το θυμάρι, λίγο ακόμα ελαιόλαδο, το σπανάκι, αλάτι, πιπέρι και το αφήνουμε μέχρι να χάσει όλη την υγρασία του το σπανάκι. Το απλώνουμε πάνω στο κρέας και προσθέτουμε τη γραβιέρα κομμένη σε κομμάτια. Σοτάρουμε στο ίδιο τηγάνι με ελαιόλαδο τις πιπεριές, πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι και τις προσθέτουμε στη γέμιση. Ρίχνουμε ελαιόλαδο και την πάπρικα. Τυλίγουμε το κρέας σε ρολό και το δένουμε με ένα σπάγκο. Το βάζουμε σε ένα ταψί με σχάρα και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 1 ώρα και 40 λεπτά. Για τη γαρνιτούρα, κόβουμε τις γλυκοπατάτες στη μέση. Τις βάζουμε σε ένα ταψί, ρίχνουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Τις τοποθετούμε με τη φλούδα προς τα πάνω και τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά. Λιώνουμε σε ένα τηγάνι το βούτυρο, προσθέτουμε τον αρακά, πιπέρι, αλάτι και σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά. Αφαιρούμε τον αρακά και στο ίδιο τηγάνι βάζουμε την κρέμα γάλακτος, το σκόρδο κομμένο σε λεπτές φέτες, το θυμάρι, αλάτι, πιπέρι και σιγοβράζουμε τη σάλτσα για 3 με 4 λεπτά. Αφού ψηθεί το ρολό, αφαιρούμε τον σπάγκο και το κόβουμε σε φέτες. Βάζουμε σε ένα πιάτο τον αρακά, τη γλυκοπατάτα, το χοιρινό ρολό, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, θυμάρι, πιπέρι και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Εγώ θα πάρω από εδώ μέσα, γιατί θέλω να έχει και σαλτσούλα. Όπως σας είπα, το μυστικό είναι να μπορέσουμε το κρέας μας να τραβήξει ουσιαστικά όλη αυτή την υπέροχη κρέμα που έχουμε βάλει. Γιατί το μόνο πράγμα που λείπει σε αυτό το κρέας είναι λίγο σαλτσούλα. Επειδή το ψήσαμε μέσα στο φούρνο έτσι όπως το ψήσαμε και δεν έχει μαλακώσει, πάντα μα πάντα πρέπει να σκεφτούμε τη σάλτσα που θα σερβίρουμε. Τι να σας πω. Και να σας περιγράψω, δεν πρόκειται να καταλάβετε τίποτα άμα δεν το φτιάξετε. Το χοιρινό έχει μαλακώσει, αλλά έχει μαλακώσει σε σημείο που όντως μπορείς να μασίσεις και να πάρεις τους χυμούς από το κρέας. Η σάλτσα έχει ισορροπήσει τέλεια το φαγητό. Συνδυαστικά μαζί με τον αρακά και την γλυκοπατάτα κάνει το απόλυτο φαγητό. Όπως σας υποσχέθηκα, είναι κατάλληλο για ένα μεγάλο τραπέζι. Βουαλά. Voilà.